Εγώ λέγομαι Μπαβέλας Βασίλης, είμαι ορθοπαιδικός εδώ στο νοσοκομείο. Επικουρικός κι εγώ, με διετή σύμβαση. Το νοσοκομείο, οι περισσότεροι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι είναι κάποιο είδους συμβασιούχοι, ή επικουρικοί ή ισόχ, δηλαδή με συμβάσει ορισμένου χρόνου. Τώρα λοιπόν έχει προκύψει το εξής ζήτημα. Θέλουν να διώξουν το ΣΟΧ και συζητείται το θέμα την Τετάρτη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Να διώξει το ΣΟΧ και να φέρουν εργολάβο. Ο οποίος, ως γνωστόν σε αυτές τις περιπτώσεις, του ξαναπροσλαμβάνει με πολύ χειρότερους όρους. Τι συμβαίνει, θα ξοδεύουν τα ίδια ή και περισσότερα για τις υπηρεσίες της καθαριότητας, της σύντησης, την τραπεζαρία δηλαδή και της φύλαξης. Οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται λιγότερα και τη διαφορά ανάμεσα στα δύο θα την ξεκοκαλίζει ένας κάποιος εργολάβος. Αδιάφορο ποιος θα είναι αυτός. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό δεν είναι σωστό και ναι, μεν αυτή τη στιγμή, επειδή εκκρεμούν οι εκλογές. Είμαστε σε φάση εκλογών. Δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, όμως η πλειοψηφία των εργαζόμενων στηρίζει. Μπορεί αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι να είναι στις θέσεις τους, γιατί δουλεύουν. Το νοσοκομείο δουλεύει σήμερα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούν να σηκωθούν όλοι να κατέβουν κάτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνούν με τα αιτήματα των ΣΟΧ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν οι τραπεζοκόμες, οι καθαρίστριες και οι σεκιουριτάδες. Είναι 16 άτομα. Για το νοσοκομείο του Ναυπλίου. Το ίδιο αντίστοιχα θα ισχύει και στο όρος που δεν έχω εικόνα πόσα ακριβώς άτομα είναι. Το ίδιο θα ισχύει και εκεί πέρα. Πολλοί ορισμένοι από τους συμβασιούχους εδώ είναι 10 χρόνια στο νοσοκομείο. Με ανανεώσεις διάφορες. Εντάξει, είναι διαχρονικό αυτό. Παλιότερα υπήρχαν εργολάβοι, μετά τους καταργήσαν, τους κρατήσαν σε ομοιρία κάμποσα χρόνια και τώρα ξανασυζητάνε τον εργολάβο. Ορισμένοι από τους ανθρώπους εδώ δουλεύουν 10 χρόνια. Είναι σίγουρο, παιδιά, πάντα δίνουν λιγότερα γιατί αλλιώς πώς θα βγει το εργολαβικό κέρδος. Είναι απλά μαθηματικά. Ζητάμε να παραταθούν καταρχήν οι συμβάσεις τους και στη συνέχεια να μονιμοποιηθούν ό,τι πρέπει. Δεν περισσεύει κανείς παιδιά στο νοσοκομείο. Και το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους. Και οι νοσηλευτές περισσότερο είναι επικουρικοί και οι γιατροί αυτή τη στιγμή περισσότερο είναι επικουρικοί και κάποιον άλλον λείπουν οι συμβάσεις. Δεν περισσεύει κανείς. Αν νομίζει κάποιος οποιοδήποτε ότι περισσεύουν εργαζόμενοι εδώ πέρα, να έρθει να δει την κατάσταση. Νομίζω όλος ο κόσμος περισσότερο το ξέρει. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ. Πόσο χρόνια δουλεύετε. Εγώ είμαι από το 14. Από το 14. Έφυγα για δύο χρόνια. Δεν ανανεώνεται. Και τι γίνεται, τι περιμένετε. Να γίνει κάτι. Να γίνει κάτι. Γιατί αν θα έρθουν οι άλλοι, θα πάρουν πιο λίγα λεφτά. Είναι δύσκολο να τα βγάλει. Είναι. Έτσι. Φυσικά. Νίκια, το ένα, το άλλο, τι, ρεύματα, τα πάντα. Εσείς σε ποιο χώρο είστε. Καθαριότητα. Επίσης, αρκετά στη δεκαετία είμαστε. Αυτό ζητάμε. Να μην έχουμε το άγχος του κάθε χρόνου. Είναι μια κουραστική δουλειά. Έχουμε δεχτεί όπως είναι τα πράγματα στη σημερινή εποχή. Αλλά θέλουμε ακριβώς τα δικαιώματά μας. Ζητάμε να ξέρουμε κι εμείς την καθημερινότητα ότι θα είμαστε σταθεροί εδώ. Αυτό ζητάμε. Δηλαδή, μια σωστή απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Ναι. Να καλύπτει όλους όσοι δουλεύουμε πλέον στην καθαριότητα, γιατί έχουμε ανάγκες και δεν ζητάμε κάτι υπερβολικό. Είναι κεντρική πολιτική της κυβέρνησης. Είναι όμως στα χέρια τους να μην το περάσουν. Δηλαδή έχουν περιθώρια λιγμούς, σε άλλα νοσοκομεία κάνουν λιγμούς. Έχετε προηγούμενο σε υπόλοιπα. Σε άλλα μέρη, ναι. Στην Πελοπόννησο όμως δεν πήραν όλη απόφαση εργολάβο. Να το έχετε στα υπόψη. Δηλαδή περισσότεροι συντάχθηκαν. Ας κρατήσουν και αυτοί μια καλή στάση. Εγώ είμαι 25 χρόνια εδώ. Είμαι μόνιμη υπάλληλο. Είμαι τραυματίο φορέα. Απλά αυτή τη στιγμή συμπαρέστημα στου συναδέλφου, οι οποίοι έχουν δώσει δεκαετία και δεκαπενταετία μερική τη ζωή του σε αυτό το χώρο. Με τον τρόμο συνεχώς της μη ανανέωσης, είναι 16 άτομα, τα οποία όμως από πίσω τους έχουν 4, 5 και 10 άτομα το καθένα. Είναι τόσο τραγικό το να τα κρατήσουν, έστω να επιμηκύνουν λίγο τη σύμβαση μέχρι να δούμε τι θα γίνει, ή τέλος πάντων οι εργολάβοι που έρχονται να μπαίνουν με ίσους όρους για όλους. Όχι μόνο για την τσέπη τους, και αυτοί οι άνθρωποι να μένουν εντελώς χωρίς μία δραχμή. Δεν μιλάμε για τίποτα μισθούς τεράστιους. Τίποτα. Εδώ σε προηγούμενη σύμβαση που υπήρχε στο νοσοκομείο υπήρχαν καθαρίστριες οι οποίες δούλεψαν ένα χρόνο χωρίς χρήματα, έχασαν από 4.000 ευρώ περίπου η κάθε μία. Ο εργολάβος δήλωσε πτώχευση και μετά από ένα μήνα στο όνομα του γιού του έκανε καινούργιες ενέργειες και μπήκε πάλι στο χώρο του δημοσίου. 16 άτομα είναι αυτά. Νομίζω ότι το νοσοκομείο και το κάθε νοσοκομείο μπορεί να τα κρατήσει. Γιατί όταν τα είχαν ανάγκη για το COVID και για οτιδήποτε, τα ξεζούμισαν στην κυριολεξία και δεν σκέφτηκαν μετά τίποτα, ούτε μισή στιγμή. 16 είναι μόνο για τον Ναύπλιο. 16 μόνο για τον Ναύπλιο. Μας κάλυψε. Για τα άλλα νοσοκομεία μπορεί να είναι, άλλα λιγότερα, άλλα περισσότερα. Δεν γνωρίζω. Αλλά στο νοσοκομείο ποτέ δεν φτάνουν οι εργαζόμενοι. Μας κάλυψε.